Έχουμε τη μεγάλη τιμή να είναι μαζί μας ο σύλλογος ο οποίος έκλεισε με εντυπωσιακό τρόπο την έκθεση που έγινε το προηγούμενο Απρίλιο στο Πασαλιμάνι. Είναι το Σωματείο για την Κρητική Ιστορία, Παράδοση και Γεωγραφία, οι Δροσουλίτες, που θα παρουσιάσει δρόμενο για την απόδειξη φόρου τιμής στην επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, με τη μορφή δραματοποιημένης παράστασης με ριζίτικα τραγούδια, χορούς της Κρήτης και της Μικράς Ασίας, σε σύνδεση με τα ιστορικά γεγονότα της περίοδου, από την Επανάσταση στο Βουλή το 1909 μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922. Πρόεδρος Μανώλης Εγκλέζος Δελιγιαννάκης, χοροδιδάσκαλη Μακρίνα Τσιωτάκη και Ηλίας Ορβανίδης. Θα παίξουν η μουσική Μανώλης Κλάδος Κρητική Λύρα, Ηλίας Νικηφοράκης Κρητικό Λαούτο, Καράλαπος Τσιλικίδης Ποντιακή Λύρα, Γεώργιος Παντελίδης Ταούλη και Γιώργος Φρακούλης του Περλέκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ανυπομονούμε να σας απολαύσουμε. Από την άρρωση της πόλης και την κατάληψη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αρχίζει μια αντίσταση που στόχο έχει την αποτείναξη του ξένου ζυγού, τουρκικού κυρίως, αλλά και δυτικού. Αν η Επανάσταση του 1921 είναι η πρώτη επιτυχημένη αντιστασιακή απόπειρα, η Μικρασιατική Εκστρατεία αποτελεί την τελευταία οργανωμένη προσπάθεια να συμπεριληφθούν στην ελλαδική επικράτεια αλήτρωτοι πληθυσμοί και περιοχές από παλιά ελληνικές. Μετά από αυτή, το ατάρτικο της ΕΟΚΑ στην Κύπρο θα αποτελέσει το κύκνιο άσμα ενός κομματιού του λαού μας στην προσπάθειά του για την εθνική ολοκλήρωση. Ολοκλήρωση που σήμαινε ένωση με την Ελλάδα, όπως είχε ήδη πετύχει με μια διαρκή επαναστατική διαδικασία η Κρήτη. Διαδικασία τόσο έντονη και δυσαλέα, που την έφερε στην ηγεσία ενός ελλαδικού κράτους σε κρίση, ηττημένου ταπεινωτικά το 1897. Έκανε επιτακτική την ανάγκη της ελληνικής συμμετοχής στον πόλεμο, στον πλευρό των συμμάχων.
Μέλχη, ζήτησαν από την Ελλάδα να συμμετάσχει στην εκστρατεία στα Δαρδανέλια με σημαντικά ανταλλάγματα. Οι Τούρκοι δεν έχουν προλάβει να χειρώσουν την περιοχή και η ευκαιρία να λυθεί το ανατολικό ζήτημα με την καλύτερη προοπτική για τους υπόδειλους λαούς και την Ελλάδα είναι μπροστά μας. Συμμετοχή της Ελλάδας σημαίνει νίκη των συμμάχων και ο Βενιζέλος ετοιμάζεται να μπει στον πόλεμο. Όμως η παρέμβαση της Γερμανίας στο εσωτερικό της Ελλάδας και η άσκηση πίεσης να μείνει ουδέτερη οδηγούν στον διχασμό, στη ματέωση της εξόδου στον πόλεμο και στην αγγλογαλλική επέμβαση. Η ομοψυχία του 1909 έχει τώρα μεταβληθεί σε εμφύλιο μίσος με καταστροφικές συνέπειες. Δύο κυβερνήσεις, μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη, ενώ στον Πόντο η γενοκτονία οδηγεί στο θάνατο 353.000 Έλληνες, έχοντας ήδη προηγηθεί η ίδια διαδικασία κατά των Αρμενίων.
Η Ελλάδα θα μπει τελικά στον πόλεμο αργοπορημένο. Έστω και έτσι, η συμβολή της στην στρατιωτική επικράτηση επί των κεντρικών δυνάμεων θα της επιτρέψει να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με τους νικητές που θα όριζαν και τα εδαφικά κέρδη του καθενός. Εκεί θα λάμψει το διπλωματικό άστρο του Βενιζέλου. Η Ελλάδα λαμβάνει την εντολή να εγκαταστήσει ελληνική διοίκηση υπό συμμαχικό έγκριο. Το Μάιο του 1919 η Σμύρνη, η επωνομαζόμενη από τους Τούρκους Γιαούρι Σμύρ λόγω του πλειοψηφού του ελληνικού πληθυσμού της, σημειοστολίζεται για να υποδεχτεί τους απελευθερωστές της. Παράλληλα, το 1920 υπογράφεται η συνθήκη των Σεβρών που έδινε τη χαριστική βολή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Μικρά Ασία θα ανήκει στους λαούς της. Τα αρμενικά εδάφη παραχωρούνταν στους Αρμένιους, ιδρυόταν κουρδικό κράτος, οι Τούρκοι θα κρατούσαν ένα μέρος της Μικράς Ασίας, ενώ η Ελλάδα έπαιρνε τα παράλια του Αιγαίου και τη Θράκη μέχρι πριν την Κωνσταντινούπολη. Τα όνειρα των διαρκώς επαναστατημένων, από τη μια μεριά του ελληνισμού μέχρι την άλλη, φαίνονταν να βγαίνουν σε μεγάλο βαθμό αληθινά. Όμως η ευτυχία δεν επρόκειτο να κρατήσει, ούτε η συνθήκη των Σεβρών να εφαρμοστεί. Ο διχασμός δεν σταμάτησε ούτε από την ολοκλήρωση της ιδέας της συμπερίληψης των υπόδουλων σε ένα ελληνικό κράτος. Η υπονόμευση του μετόπου από τις εσωτερικές σέριδες έδωσε τη δυνατότητα στους ατάκτους του Κεμάλ να οργανωθούν. Και ο Βενιζέλος προκυρήσει τις μοιραίες εκλογές του 1920, τις οποίες θα κερδίσει σε ψήφους, αλλά θα χάσει σε έδρες λόγω του εκλογικού νόμου. Οι ψήφοι των μειονοτήτων των απελευθερωμένων περιοχών, κυρίως μουσουλμάνων, στράφτηκαν κατά του Βενιζέλου, προκαλώντας έτσι την ήττα της παράταξής του. Το ίδιο έγινε και από την αντιπολίτευση του ΙΚΑΔΕ, που ευαγγελιζόταν την επιστροφή του στρατού στα σπίτια τους και το τέλος του πολέμου, προφανώς με εγκατάλειψη του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Αλλά η συνέχεια ήταν ακόμα χειρότερη. Η παράταξη του ΙΚΑΔΕ, αντί να υλοποιήσει την υπόσχεση του τερματισμού του πολέμου, συνέχισε την προέλαση, δίχως όμως τις συμμαχίες που είχε οικοδομήσει η Επανάσταση του 1909 και ο Βενιζέλος. Αντικατέστησε τους παρωτοκαπνισμένους αξιωματικούς με άπειρους επιτελείς και το μέτωπο έσπασε. Ο στρατός μας υποχώρησε και ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας αφέθηκε στο έλεος των Τούρκων. Λίγες μέρες πριν το κάψιμο της πόλης, ο Μητροπολίτης Μύρνης Χρυσόστομος, ο ίδιος που λίγα χρόνια πριν ως Μητροπολίτης Δράμας είχε παλέψει στο Μακεδονικό Αγώνα, έγραφε του έκτου πια Βενιζέλου. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, το ελληνικό κράτος, αλλά και σύμπαν το ελληνικό έθνος, κατεβαίνει πλέον στον Άδη, από του οποίου καμία πλέον δύναμη δεν θα δυνηθεί να το αναβιβάσει και το σώσει. Ο μεγάλος επαναστάτης είχε χάσει, η επανάσταση είχε ιτηθεί στο εσωτερικό μέτωπο και ακολούθως το πεδίο της μάχης.